Συζητάμε σήμερα αυτό την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της χώρας μας με το ομόλογο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου. Ο στόχος, όπως αναφέρεται και στο μνημόνιο, είναι, μάλλον το μνημόνιο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, που είναι ένας από τους δύο πυλώνες στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τρέχουσα δεκαετία τουλάχιστον, με εργαλείο και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού, έτσι όπως έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και όπως διατυπώνεται και στα επίσημα έγγραφα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας, είναι να καταστήσει το κράτος πιο αποτελεσματικό. Το ερώτημα που θέτουμε εμείς είναι ποιο κράτος. Ένα κράτος το οποίο γίνεται όλο και πιο φιλικό και αποτελεσματικό για μία μειονότητα, μία μειοψηφία, μία χούφτα επιχειρηματικών ομίλων που διευκολύνονται με διάφορους τρόπους στις business τους με το κράτος αλλά και μεταξύ τους μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά ταυτόχρονα ένα κράτος εχθρικό προς το λαό μας, προς την πλειοψηφία, είτε που επιτίθεται σε αυτή την πλειοψηφία, είτε αφήνοντας το λαό μας απροστάτευτο, όπως βλέπουμε στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες. Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε τώρα τις συνέπειες της περσινής πλημμύρας στο Βόλο με τα νεκρά ψάρια. Ή επιτίθεται ευθέως στο λαό μας αυτό το εχθρικό αστικό κράτος, είτε μιλάμε για τον τομέα της υγείας, είτε για τον τομέα της παιδείας, είτε βέβαια στην καταστολή, το οποίο είναι ένα πεδίο λαμπρό για εφαρμογές του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι στόχοι λοιπόν του Μνημονίου, οι συγκεκριμένοι στόχοι του Μνημονίου, γιατί αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο, είναι κατά τη γνώμη μας τρεις. Είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων, δηλαδή του wallet του δικού μας και του αντίστοιχου του citizen, του digital citizen στην Κύπρο, το οποίο θα αναπτυχθεί μέσα από αυτό το έργο, μέσα από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Το δεύτερο βέβαια και πολύ σημαντικό είναι στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας είναι και η ανταλλαγή δεδομένων, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα όταν μιλάμε για δύο κράτη που υπηρετούν τις αρχές, την πολιτική που μόλις περιέγραψα. Και τρίτον βέβαια, ανάπτυξη εφαρμογών με διάφορα, στα πλαίσια διάφορων εφαρμογών που είναι γνωστές με τα ακρονίμια του C2G, B2G, G2E κτλ. Θα αναφερθώ σε αυτά πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια. Με μία φράση, κατά τη γνώμη μας, πίσω από τα ακρονίμια αυτά κρύβεται μία ζωφερή πραγματικότητα για τους λαούς των δύο χωρών. Είναι ένας τρόπος για να σφίξει παραπάνω η ψηφιακή θηλιά γύρω από εργαζόμενους, μισθωτούς, αυταπασχολούμενους, μικρές επιχειρήσεις, ευάλωτες ομάδες και στις δύο χώρες. Πίσω λοιπόν από έβυχες λέξεις με θετικό πρόσημο, όπως είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας ή η διαλειτουργικότητα, κρύβονται εφαρμογές και δράσεις του κράτους που αποτελέσματά τους έχουμε ήδη δει στη χώρα μας και θα δώσω παραδείγματα. Η θέση μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για να το ξεκαθαρίσω, είναι ότι από μόνη της η τεχνολογική πρόοδος δεν αποτελεί κίνδυνο βέβαια, αλλά δεν αποτελεί και πανάκια ή θαυματουργή λύση για τα προβλήματά μας. Το αν θα είναι το ένα ή το άλλο έχει να κάνει με το ποιον εξυπηρετεί, για παράδειγμα, η μεταφορά τεχνογνωσίας, ποιον εξυπηρετεί η διαλειτουργικότητα, για ποια συμφέροντα αναπτύσσονται αυτές οι εφαρμογές, σε ποιος είναι ο προσανατολισμός, τι θέλουν να εξυπηρετήσουν.
Και βέβαια πώς αξιοποιούνται, σε ποια κατεύθυνση αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της τεχνολογικής εξέλιξης και της επιστημονικής έρευνας. Κατά τη γνώμη μας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους του κεφαλαίου δεν μπορεί να καταργήσει τους ταξικούς φραγμούς, ίσα-ίσα. Θα τους εντείνει και δεν μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη λαϊκή ευημερία. Παραδείγματος χάρη, ας ξεκινήσουμε από το πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη μας, τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων. Αυτό λέγεται στην καθομιλουμένη φακέλωμα. Φακέλωμα πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων, είτε το δούμε μέσα εφαρμογές G2G, δηλαδή μεταξύ κυβερνήσεων, είτε G2C, είτε G2E. Σίγουρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός συμβάλλει αποφασιστικά στη διασύνδεση των λειτουργιών του κράτους στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, για να υπηρετήσει ενιαία και πιο αποτελεσματικά τα στρατηγικά συμφέροντα της τάξης που υπηρετεί αυτό το κράτος, δηλαδή της αστικής τάξης. Η ψηφιακή διασύνδεση των κρατικών υπηρεσιών και το ψηφιακό μητρό πολιτών, για παράδειγμα, δεν αποτελεί παρά είναι το ενιαίο φακέλωμα του συνόλου των δεδομένων όλων μας, όλης μας της δραστηριότητας, είτε πρόκειται για το ιατρικό ιστορικό, είτε την οικονομική κατάσταση, τα χρέη, το ποινικό μητρό. Και βέβαια, αυτό ανοίγει φοβερές δυνατότητες επεξεργασίας σήμερα, ειδικά με τα εργαλεία που υπάρχουν, επεξεργασίας και αξιοποίηση αυτών των στοιχείων. Ξαναλέω, για ποιο σκοπό και από ποιον είναι το μεγάλο, το σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο καθένας σήμερα, τοποθετούμενος απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επίσης, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό εντάσσεται και μέσα στο συνολικότερο πλέγμα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στο λεγόμενο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μέσα και οι οδηγίες αυτές διασφαλίζουν, θα έλεγα, το διαρκές νόμιμο ψηφιακό φακέλωμα και την επεξεργασία στοιχείων όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια η διασύνδεση που προτείνεται μέσα από το μνημόνιο μεταξύ δύο κρατών, η τόσο στενή διασύνδεση, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Οι τεράστιες βάσεις προσωπικών δεδομένων που θα συγκροτηθούν και θα αναπτύσσονται μέσα από τέτοιες συνεργασίες, ξέρετε, ενημερώνονται και γεμίζουν δεδομένα προληπτικά. Δεν αφορούν απαραίτητα παραβατικές εγκληματικές ενέργειες. Γι' αυτό και μιλάμε για φακέλωμα. Και βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα έχουν στηρίξει αυτές τις οδηγίες και αυτές τις πολιτικές και τις έχουν υλοποιήσει όταν κυβέρνησαν, καθώς δεν διαφωνούν, και ακούσαμε και σήμερα ότι δεν διαφωνούν ούτε με τους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού, ούτε φυσικά με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά, και ας φωνάζουν κάθε τόσο για τις παρακολουθήσεις και τις συνακροάσεις, τα Predator κτλ. Τώρα, αυτό για μας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα, βέβαια, έχει να κάνει με τη διαχείριση και ανάλυση των big data, των μεγάλων δεδομένων. Γιατί, βέβαια, η συλλογή δεδομένων μέσα από τέτοιες πλατφόρμες, σαν αυτή που προτείνεται να αναπτυχθεί και στην Κύπρο, ή σαν το wallet το δικό μας, γιατί μιλάμε για ψηφιοποίηση τεράστιου όγκου πληροφορίας που αφορά δεδομένα του κάθε πολίτη στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, καταλαβαίνετε ότι αποτελούν μία δεξαμενή πλούτου για όποιον τα πάρει στα χέρια του. Είναι πεδίο μεγάλης κερδοφορίας για εταιρείες που θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Βέβαια, καταλαβαίνουμε μέσα από το μνημόνιο ότι αυτό δεν είναι ο στόχος του μνημονίου. Ωστόσο, καμία εξασφάλιση δεν παρέχουν οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η 679 του 2016 για τα δεδομένα, ούτε φυσικά η παράγραφος 9 της σύμβασης αυτής. Είναι πολύ γενικόλογη και δεν παρέχει καμία απολύτως εξασφάλιση. Εξάλλου, η πρόσφατη ομολογία του Zuckerberg της Meta, πρώην Facebook, για το ρόλο που έπαιξε το Facebook την εποχή της πανδημίας και πώς ανταποκρίθηκε στις πιέσεις της Αμερικάνικης κυβέρνησης, είναι, νομίζω, αποκαλυπτική. Ένα άλλο ζήτημα, ένα άλλο παράδειγμα που φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί και αυτό σαν εφαρμογή μέσα από αυτό το
μέσα από την συμφωνία αυτή, το μνημόνιο αυτό, είναι εφαρμογές τύπου My Data. Ήδη υπάρχει εμπειρία από αυτό στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ξέρετε, με δεδομένη, και εδώ θα πείτε ποιον το κακό να έχεις ψηφιοποιημένα αυτά τα στοιχεία. Εδώ πάλι θα πρέπει να σκεφτούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές, και ενώ το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, σε ποιο σύστημα υπηρετούν. Με δεδομένη λοιπόν την αντιλαϊκή κατεύθυνση της οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, ο στόχος είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυταπασχολούμενοι να λειτουργούν μέσα σε ασφικτικά πλαίσια, γιατί σε αυτούς απευθύνεται η λεγόμενη πάταξη, εναντίον τους απευθύνεται η λεγόμενη πάταξη της φοροδιαφυγής, από τη στιγμή που οι μεγάλοι όμιλοι έχουν ήδη νόμιμες, προκλητικές, γιγαντιές φοροαπαλλαγές και φυσικά και φοροελαφρύνσεις, και άρα δεν έχουν ανάγκη τέτοια εργαλεία. Μπορούν να έχουν offshore και εδώ και στην Κύπρο, μπορούν, ενώ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ και στην Κύπρο, μπορούν να μετακινούν νόμιμα τα κεφάλαιά τους χωρίς έλεγχο σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Ούτε φυσικά το My Data εντόπισε, ήλεγξε ή θα εντοπίσει και θα ελέγξει το λαθεμπόριο καυσίμων, όπλων ή ναρκωτικών. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, από το 1 εκατομμύριο ψηφιακά εγγεγραμμένων επιχειρήσεων και αυταπασχολούμενων, εντοπίστηκαν 240.000 που κάνουν ελλιπείς δηλώσεις και κρύβουν έσοδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι μικρές επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενοι που έχουν οδηγηθεί και οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και το πραγματικά τρελό ανταγωνισμό πια, εκτός ελέγχου, με επιχειρήσεις μεγάλες. Αυτή η πολιτική υπηρετεί, κατά τη γνώμη μας, την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθεί το μέγεθος των επιχειρήσεων, να έχουμε δηλαδή συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, και θα το δούμε αυτό και μέσα από τις συγχωνεύσεις. Το βλέπουμε εξάλλου και σε όλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο, σε υπόλοιπες χώρες να γίνεται. Και βέβαια να μπορούν και οι τράπεζες και το κράτος να μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν ό,τι μπορούν από υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, χωρίς να έχουμε μεγάλους κλειδονισμούς από μαζικά και απότομα λουκέτα. Ούτε βέβαια τέτοιες εφαρμογές τύπου B2G πρόκειται να διευκολύνουν τη ζωή των λογιστών, για παράδειγμα. Ακούσαμε το καλοκαίρι τι έγινε, τις διαμαρτυρίες τους, σε τι προβλήματα μεγάλα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν, γιατί αυτή σε πρώτη φάση, γιατί έτσι γίνεται πάντα με την ψηφιοποίηση, το έχουμε δει μέχρι τώρα όπου έχει ξεπτυπλωθεί αυτό το πράγμα, την πληρώνουν καταρχάς οι εργαζόμενοι, γιατί αυτοί σηκώνουν το μεγάλο φορτίο υλοποίησης του αρχικού έργου, την παραμετροποίηση του εργαλείου, όπως είναι το My Data, για κάθε επιχείρηση κτλ. Και στη συνέχεια, αφού αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το έργο, οξύνεται ο ανταγωνισμός σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να μείνουν στις συγκεκριμένες δραστηριότητες στην αγορά. Το ίδιο θα γίνει και με την ψηφιοποίηση που έρχεται, το εξήγηλε ο Υπουργός Παιδείας στην πρόσφατη Σύνοδο των Βρετανίων. Και βέβαια, δεν θα σας κουράσω άλλο με παραδείγματα ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως για παράδειγμα, τέτοιο είναι και στην υγεία, με τις εφαρμογές εκεί πέρα, με τα ψηφιακά ραντεβού για εξετάσεις ή την άγλη συνταγογράφηση, την ψηφιακή κάρτα υγείας. Θα πείτε, μα ωραία είναι, αυτά βοηθάνε. Ναι, βοηθάνε, αλλά αυτό δείχνει ότι, μάλλον η εμπειρία δείχνει ότι αυτό δεν έχει βοηθήσει κάποιον να κάνει πιο εύκολα και άνετα εξετάσεις, εκτός και αν μπορεί να πληρώσει, να βάλει και άλλα από την τσέπη του. Δεν δείχνει ότι μπορεί να αυτό αναβαθμίζει συνολικά τις υπηρεσίες υγείας, με το να υπάρχει, ας πούμε, ένα ιστορικό ασθενούς. Ίσα-ίσα χρησιμοποιείται για να συγκρατούνται οι ιατρικές δαπάνες. Η Ελλάδα είναι πρώτη, 35%, έχει τεράστιες ιδιωτικές δαπάνες και πρόσφατα είχαμε και άλλη αύξηση στα φάρμακα. Και θα κλείσω με το παράδειγμα από τις τράπεζες. Υπάρχει εμπειρία που εκεί πέρα η ψηφιοποίηση στις τράπεζες δεν έχει ελαφρύνει, δεν έχει διευκολύνει τους συμπολίτες μας, τους έχει δυσκολέψει τη ζωή με απρόσωπες χειρότερες υπηρεσίες, μεγάλη ταλαιπωρία και ταυτόχρονα βέβαια απολύσεις, εντατικοποίηση για τους εργαζόμενους και συρρήκνωση του δικτύου. Θα κλείσω. Και βέβαια, αυτό ισχύει και για όλους τους εργαζόμενους. Γιατί κοιτάξτε, εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης
θα περάσουν σε αυτούς τους μεγάλους ομίλους τα big tech, για παράδειγμα, όπως είναι οι δουλειές που κλείνει η κοινωνία της πληροφορίας. Αυτές όμως οι εταιρείες, αυτοί οι κολοσσοί θα δουλεύουν, παράγουν έργο με όλο και χειρότερους όρους για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι πολλών ταχυτήτων, μέσω εργολάβων πολλές φορές, με μπλοκάκια, με πρακτικάριους που είναι απλήρωτοι κτλ. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα έχουμε και τις μαζικότατες απολύσεις χιλιάδων στις Big Tech στο εξωτερικό, εκατοντάδες χιλιάδες από όλες τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Ξεκίνησαν από το 2023 και συνεχίζονται και φέτος. Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας ότι οι νέες μεγάλες δυνατότητες πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της ρομποτικής ή της τεχνητής νοημοσύνης δεν χωρούν στα πλαίσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δεν λειτουργούν σε προοδευτική, αλλά σε αντιδραστική κατεύθυνση. Για μας, οι δυνατότητες της επιστήμης είναι τα χελιδόνια του σοσιαλισμού. Γιατί, για παράδειγμα, με το σημερινό βαθμό ανάπτυξης θα μπορούσε να απελευθερώνεται χρόνος για τους εργαζόμενους και όχι να δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές. Θα μπορούσε, αντί για να υποκαθίσταται η φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητών, όπως ξεκινάει φέτος αυτή η χρονιά μετά τις τελευταίες εξαγγελίες, με τα κλεισίματα και συγχωνεύσεις τμήματων, θα μπορούσε να απογειώνει τη μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές. Θα μπορούσε, αντί να εγκλωβίζει τους πολιτές σε μια ψευδεπίγραφη συμμετοχή στη διοίκηση και μια τάχαμου συμπερίληψη, πραγματικά να αξιοποιηθεί για να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι ενεργά και ουσιαστικά καθημερινά στη λήψη αποφάσεων, αλλά σε ένα κράτος που είναι δικό τους. Και αντί για καυκικά my data, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται η τεχνολογία προκειμένου να διασυνδέονται οι επιχειρήσεις μεταξύ τους, που όμως επιχειρήσεις θα είναι κάτω από τον εργατικό λαϊκό έλεγχο. Κλείνοντας λοιπόν, για μας αυτό το μνημόνιο συνεργασίας δεν μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό αφορά τις λίγες επιχειρήσεις και τα εχθρικά προς τους λαούς κράτη τους. Αυτό που πραγματικά θα συμβάλλει στην ευημερία των δύο λαών είναι η συμπόρευση, το σήκωμα αγώνων ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή και ψηφιακή φτώχεια, για πάλι ενάντια στο αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φακέλωμα, το ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των πολιτών, για μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση που θα ανοίξει το δρόμο της ανατροπής του βάρβαρου αυτού συστήματος της εκμετάλλευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.